Το Παιδικό Κέντρο Αρκαδίας σήμερα στις 2 του Οκτωβρίου προκήρυξε 24 ώρια απεργία μαζί με όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας και της Ομοσπονδίας. Το έκανε αυτό σε κάλεσμα της Γενικής Συνομοσπονδίας, γιατί η Γενική Συνομοσπονδία δεν μπορεί να προκήρυξει απεργία και διάφορων ειδών δραστηριότητες, γιατί είναι σε προσωρινή διοίκηση χάρη στις διασπαστικές δυνάμεις που πάμε σε δύο φορές που ακύρωθηκε το συνέδριο με τα γνωστά επεισόδια σε Καλαμάτα και Ρόδο. Έτσι λοιπόν το Παιδικό Κέντρο προχώρησε στην προκήρυξη 24 ώρες απεργίας, καλώντας όλο το μισθωτό κόσμο της Αρκαδίας να συμμετέχει σε αυτή. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο αυτό, γιατί είναι η ενάντια στη μισθωτή εργασία και στο μισθωτό εργαζόμενο, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα και στους εργαζόμενους, τους οποίους πάει με έναν τρόπο να τους φημώσει και να καταργήσει και την εν μέσω στην απεργία, να μην υπάρχει, να περάσει την αντιαπεργία δηλαδή με ηλεκτρονικό τρόπο. Γιατί η απεργία με αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να έχει το 50% των σωματείων του κόσμου μέσα από την προκήρυξη, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα που πάει να περάσει στον συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό λοιπόν, και όχι μόνο, πάει να περάσει και τις επιχειρήσεις να μπαίνουν στο πτωχευτικό κώδικα, με την προϋπόθεση να όταν μπαίνουν στον πτωχευτικό κώδικα να τους δίνει την ευκαιρία μέσω να καταργεί τις κλαδικές συμβάσεις και να τους πάει στις ατομικές. Εκτός αυτό, εμείς εδώ στην Αρκαδία έχουμε και το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, το οποίο είναι το δεύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας, και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της χώρας γνωστοποίησε στην Αμερική ότι μέχρι το 2028 θα κλείσουν όλες οι γενικές μονάδες. Και όλο ό,τι έχει σχέση με το λιγνίτη στην Ελλάδα, το 2028 θα τερματίσει. Αυτό για μας εδώ στην Αρκαδία δεν γίνεται και πρέπει να το πάμε να προχωρήσει να το έμα πιο πέρα, όσο πάει για 15-20 χρόνια που υπάρχει λιγνίτη στην Αρκαδία και στη Μεγαλόπολη, γύρω στη Μεγαλόπολη, να δουλέψουν οι μονάδες μέχρι το 30-35, να υπάρχει και ο κόσμος να μείνει στη Μεγαλόπολη στο λεκανοπέδιο και να μην φτωχοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως λέει η κυβέρνηση. Εκτός αυτού, θα έχουμε και επίδοση στο ΑΕΠ της Αρκαδίας, όχι μόνο της χώρας. Εμείς εδώ στην Αρκαδία θα έχουμε επίδοση στο ΑΕΠ, αν κλείσουν οι ειδικές μονάδες, γιατί θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 1500 θέσεις εργασίας. Έχουμε απεργιακή κινητοποίηση για το νομοσχέδιο αυτό το κατάπτυστο. Ζητάμε την πτώση του νομοσχεδίου και πάντα να γίνεται διαβούλευση σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με εργαζόμενους. Αυτοί αποφασίζουν μόνοι τους. Στο θέμα της ΔΕΗ θέλω να αναφέρω ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη κινήσεις με τοπικούς φορείς, με Δήμαρχο Μεγαλόπολης, περιφέρειες, βουλευτές, ώστε να αποτραπεί αυτό που θέλουν να κλείσουν τους λιγνίτες, αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι κλείνει τους λιγνίτες, δηλαδή έχουμε μια βίαιη μετάβαση. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ήπια μετάβαση στο λιγνίτη, γιατί είναι εθνικό κάψιμο για το καλό του Έλληνα καταναλωτή. Δεν δεχόμαστε με τίποτα το κλείσιμο των μονάδων και θα είμαστε απέναντί τους μέχρι να κερδίσουμε. Κύριε Νικήτα, πιστεύετε ότι σήμερα την απεργιακή συγκέντρωση που γίνεται στην Τρίπολη και όχι μόνο και σε πάρα πολύ, σε ολόκληρη την Ελλάδα, μπορεί να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση? Γιατί βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια γίνονται απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Η απεργία είναι το μόνο μέσο που έχει ο εργαζόμενος για να αντισταθεί σε οποιοδήποτε μέτρο που είναι εναντίον του. Πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα το καταλάβει, γιατί δεν είναι κάτι το τραγικό, δηλαδή το να κάνεις για μέρα απεργία και το να σώσεις την υπόλοιπη ζωή σου, γιατί έχεις και οικογένεια πίσω. Πιστεύω ότι ο Έλληνας εργαζόμενος πρέπει να το καταλάβει αυτό και να δώσει λίγο στα συνδικάτα, που έχει χάσει βέβαια την αξιοπιστία του σε ένα σημείο, να δώσει λίγο δυναμική για να μπορούμε να κερδίσουμε για το καλό του εργαζόμενου. Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποίησεις? Είναι η απογοήτευση του κόσμου, τι φταίει? Είναι η απογοήτευση του κόσμου μετά από 10 χρόνια μνημονίων και πίεση του εργαζόμενου. Ο κόσμος έχει χάσει την αισιοδοξία του.
Έχει χάσει δηλαδή τη δυναμική του και πιστεύω δηλαδή ότι σιγά σιγά θα την κερδίσουμε και θα αρχίσουμε να κερδίζουμε πάλι σαν συνδικάτα και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Για να κλείσουμε με το κομμάτι της ΔΕΗ, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, είναι στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ. Τι κλίμα επικρατεί τώρα στους εργαζόμενους και πώς βλέπετε και την τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης, αντιδρά, είναι στο πλευρό σας, κινητοποιήθηκε? Οι εργαζόμενοι όντως είναι σε ένα επίπεδο αγχούς, μπορώ να πω, και η τοπική κοινωνία, γιατί δεν είναι μόνο εργαζόμενοι εδώ πέρα, είναι όλος ο νομός. Τα εργοστάσια αυτά στηρίζουν την οικονομία από εξ αρχής της λειτουργίας του πριν 30 χρόνια και 40 αντίστοιχα. Και πιστεύω δηλαδή ότι η κοινωνία είναι μαζί μας, το έχει αποδείξει και φυσικά και όλος ο νομός. Θέλω να τονίσω βέβαια ότι η κυβέρνηση πρέπει να μας ακούσει, πρέπει να καταλάβει ότι πραγματικά τα εργοστάσια αυτά πρέπει να παραμείνουν και τα συμφέροντα τα ιδιωτικά έχουν και αυτοί κομμάτι, δεν πρέπει να το πάρουν και όλο. Ο Έλληνας καταναλωτής στηρίζει τη ΔΕΗ γιατί είναι το φθηνό τιμολόγιο. Ευχαριστώ πολύ.